Ήρθε τώρα η στιγμή να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Λιβιτσάνο, επικεφαλής παράταξης κοινωνία πολιτών, για να κάνουμε μια συζήτηση. Νομίζω που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί ακούστηκαν, συζητήθηκαν πάρα πολλά το τελευταίο διάστημα. Το όνομα του κύριου Λιβιτσάνου έχει πρωταγωνιστήσει εδώ και αρκετούς μήνες. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε μέσα από ένα δημόσιο βήμα, εκτός από τις τοποθετήσεις του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό απόγευμα, κύριε Λιβιτσάνε. Καλή χρονιά. Ελπίζω να είστε καλά, γερός και με υγεία. Καλησπέρα κύριε Κουριάκη. Καλή χρονιά να έχετε και εγώ σε εσάς, σε όλο τον κόσμο. Πάνω απ' όλα υγεία. Περισσότερη προσοχή, αφού βλέπουμε ότι η πανδημία εξελίσσεται σε ραγδαίο ρυθμό. Σωστά. Είμαι καλά. Επέστρεψα στην Λευκάδα σήμερα. Οπότε διαθέσιμος για να λύσουμε το γρίφο. Να τον λύσουμε το γρίφο. Να ρωτήσω κάτι. Το ταξίδι σας στην Ρουμανία, αν δεν κάνω λάθος, ήταν προγραμματισμένο ή ήταν στα πλαίσια μιας ανωτελείας από τις υποχρεώσεις και λόγω των εξελίξεων, αν θέλετε απαντάτε. Όχι, το ταξίδι δεν έχω κανένα θέμα. Το ταξίδι καταρχάς δεν ήταν στη Γερμανία, ήταν σε κάποιες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Μάλιστα. Ήταν ένα όνειρο ζωής που το είχα να το κάνω. Το έκανα τώρα. Δεν ήταν θέμα εξελίξεων, είχε προγραμματιστεί από τις αρχές Δεκέμβρη. Μάλιστα, μάλιστα. Ήταν δηλαδή προγραμματισμένο ένα μήνα νωρίτερα για γενικά ξεκούραση και ψυχική ηρεμία για το δύσκολο χρόνο που έρχεται. Σωστά. Άσχετα από την πολιτική, έχουμε και δύο κατασκευή, μια κατασκευαστική εταιρεία και κάποιες είναι κάποια μαγαζιά που δουλεύω, οπότε ήθελα λίγο ξεκούραση για να μπορέσω να ανταπεξέλθω στο 2022. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λιβιτσάνε, όπως αντιλαμβάνεστε σήμερα, η δική σας έτσι παρουσία εδώ μονοπολεί το ενδιαφέρον στα τοπικά πολιτικά δρόμενα και θα προσπαθήσω λίγο, επειδή είναι πολλά τα ζητήματα που θα πρέπει να ανοίξουμε και να συζητήσουμε, να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας που μπορεί να μην γνωρίζουν και να μην έχουν παρακολουθήσει ίσως και όλο αυτό το παρασκήνιο το οποίο έχουμε συζητήσει. Γιατί το τελευταίο διάστημα υπήρξε μια αρθογραφία από τον Γιώργο Γαβρίλη που αναδημοσιεύσαμε και εμείς, μια διάψευση από τον κύριο Σολδάτο για τους λόγους που δεν παραμείνατε στην θέση του αντιδημάρχου ίδρυσης αποχέτευσης. Θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, αν πραγματικά ήταν μια εξέλιξη που είχατε συνεννοηθεί με τον κύριο Καλό εδώ και αρκετό καιρό ή αν ήταν μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής στα πλαίσια μια συνάντηση που μπορεί να είχατε, που μπορεί να σας προτάθηκε κάτι διαφορετικό. Θέλετε λίγο να μας πείτε εσείς το χρονικό που φτάσατε στο να μην είστε αυτή τη στιγμή αντιδήμαρχος ίδρυσης αποχέτευσης. Ναι κύριε Κουλιάκη, καταρχάς θα ξεκαθαρίσω κάτι για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Εγώ με τον δήμαρχο τον Χαράλαμπο Καλό έχω μια καλή σχέση. Mm-hmm. Εγώ μιλάω πάλι την πλευρά μου. Ούτε τυπική σχέση έχω με κάτι. Έχουμε πολύ καλή σχέση. Εγώ σαν Γιάννης. Εκτιμάω ότι είναι δήμαρχος. Του δώσα από το 19 τη δυνατότητα της σύμπραξης μαζί μου χωρίς καμία προγραμματική σύμβαση με μια λευκή επιταγή. Προχώρα να διοικήσει το Δήμο και εγώ με δίπλα σου. Και όπως είδατε κι εσείς μέχρι και πριν 10 μέρες που ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο, ήμουνα απόλυτα στην διοίκηση του Δήμου με τον κύριο Καλό και υποστήριζα όλες τις προτάσεις και όλα τα έργα που υλοποιούνται από το Δήμο. Σαν συμπράττων παράταξη και επικεφαλής μιας δημοτικής κίνησης. Μάλιστα. Όχι, δεν ήταν προγραμματισμένη η αντικατάστασή μου, όπως θέλετε, πήδη από το Δήμαρχο. Δεν είχε συζητηθεί. Είχε συζητηθεί μόνο το Σεπτέμβριο. Καταρχάς, ό,τι είπε ο κύριος Γαβρίλης σε κάποια γεγονότα που μου έκανε και έκπληξη ότι τα ξέρει, είναι σχεδόν η αλήθεια αυτά που είπε ο κύριος Γαβρίλης προχθές, γιατί τον άκουσα πριν από λίγο, πριν μια ώρα, γιατί δεν πρόλαβα να τον ακούσω, είμαι στο εξωτερικό. Είπε πολλά πράγματα που είναι αλήθεια. Όταν πριν τις ισοκομματικές εκλογές της Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, με κάλεσε ο Δήμαρχος και με ρώτησε κάποια πράγματα για το τι βλέπω για την επόμενη μέρα. Εννοώντας την επόμενη μέρα των αυτοδιοικητικών εκλογών. Να. Εγώ είμαι τελείως ξεκάθαρος. Θα απάντησα ότι αν με ρώτησε σήμερα θα κατεβώ για δήμαρχο Ξάδων, πρέπει του θα σου πω όχι. Αυτό που με ενδιαφέρει σήμερα είναι να τελειώσω το έργο που πήρα από τα 19 στα χέρια μου, την ίδρυψη. Δεν με απασχολεί αν θα κατεβώ για δήμαρχο ή όχι, και ούτε το έχω αποφασίσει κιόλας, ούτε υπάρχει στο μυαλό μου, ούτε υπήρχε, ούτε υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το ξεκαθαρίζω και αυτό λοιπόν για να μην υπάρχει μια σύγχυση. Του είπα όμως ότι το εάν δεν κατεβώ για δήμαρχος και κατεβώ ως δημοτικός σύμβουλος, αν αποφασίσω στη ζωή μου να συνεχίσω την αυτοδιοικητική μου καριέρα και να κατεβώ σαν δημοτικός σύμβουλος, θα είναι μόνο μαζί σου, γιατί σέβομαι και εκτιμάω το γεγονός ότι ξεκίνησαν παρέα αυτό το όνειρο, το όραμα. Πες το να θέλετε. Αυτή είναι η απάντησή μου στον κύριο Καλό,
όταν με ρώτησε αυτό το πράγμα. Και του είπα ότι εμένα αυτή τη στιγμή δεν με απασχολεί το αν τι θα κάνω την επόμενη μέρα. Εμένα με απασχολεί η επόμενη μέρα του Δήμου να βρει τη Λευκάδα σε μια καλύτερη μοίρα στο θέμα της ρήψης και της αποχέτευσης. Και αυτό ήταν το όνειρό μου, αυτό θέλω να κρατήσω, του είπα, από το Σεπτέμβρη μήνα που με κάλεσε. Και αυτό ήθελα να υλοποιήσω, γιατί το έχω φτάσει από το, να μην πω από πότε παράλαβα, το έχω φτάσει στο 5, θέλω να το πάω στο 7, ωραία, μόλις φύγω εγώ σαν αντιδήμαρχος σύντροφης. Mm-hmm. Και η απάντηση του κύριου Καλού ήταν ξεκάθαρη και εκτιμητή, αγγελός, ότι πολιτικά, εάν δεν αποφασίσεις να κατεβείς στις επόμενες εκλογές, δεν θα είσαι μαζί μου τις τελευταίες 2 χρόνια της δημοτικής αρχής. Δεν απαντήθηκε ποτέ αυτό, αν θα είμαι ή όχι υποψήφιος δήμαρχος. Πήρε μια πολιτική απόφαση να αντικατασταθώ στο κλίμα έδρευσης με την αιτιολογία, να το πω έτσι. Γιατί έτσι θα το κλάβω εγώ, ότι ο σύνδεσμος τον έχεις παραλάβει, τον έχεις φτάσει σε ένα επίπεδο πολύ ανώτερο από ό,τι ήταν, και θέλω να τον απογειώσουμε. Εντάξει. Και θέλω κάποια στιγμή να διαιρεθεί ο Δήμος με το σύνδεσμο, δηλαδή να υπάρχουν 2 ξεχωριστά τμήματα. Ωραία. Εγώ δω σε αυτό το πράγμα, όπως το απάντησα και του Δημάρχου, διαφωνώ, γιατί αυτή τη στιγμή η ίδρυψη Λευκάδας είναι σε ένα μετέχνιο στο να για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταθούμε καταρχάς καλά στα πόδια μας, να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και μετά να διαχωρίσουμε και το Δήμο από το σύνδεσμο και να γίνει και ΔΕΙΑΛ, που είναι ένα πράγμα που το ορματιστήκαμε. Κύριε Λιβιτσάνε, για να καταλάβει, μισό λεπτό, για να καταλάβει λίγο ο κόσμος, μου λέτε τώρα, γιατί αυτό είναι ένα νέο δεδομένο, ότι δεν το απαντήσατε σε αυτή την ερώτηση αν θα πορευτείτε μαζί, και ουσιαστικά σας είπε ότι η βούλησή του είναι να διαχωρίσει το σύνδεσμο με τον Δήμο, με το τμήμα ίδρυυσης, που εκεί εσείς, όπως είπατε, διαφωνήσατε. Αυτό μου το είπε, ναι. Μάλιστα. Όχι, δεν διαφώνησα εκεί. Μήπως τα λέω λίγο μαζεμένα, μισό λεπτό. Για να βάλουμε αρχή τα πράγματα. Το Σεπτέμβριο λοιπόν γίνεται μια κουβέντα αυτή που σας είπα, ότι τι θα κάνεις, Γιάννη, την επόμενη μέρα. Δήμαρχε, εγώ δεν σκέφτομαι την επόμενη μέρα. Σκέφτομαι να υλοποιήσω το έργο που έχω πάρει. Ωραία. Επιλογή μου να το πάρω για να το τελειώσω. Ωραία, θα κατέβει. Επειδή ακούγονται πάρα πολλά, θα κατέβει για δήμαρχος. Αν μου το λέγατε σήμερα, Σεπτέμβριο μήνα, ότι το Φλεβάρι ήταν εκλογές, δεν θα κατέβαινα για δήμαρχος. Ωραία. Εάν όμως μετά από 2 χρόνια δεν μπορώ να ξέρω το τι θα κάνω. Και δεν είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω, του είπα, ότι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι ποιος θα κατέβει για δήμαρχος. Του είπατε όμως ότι εγώ θα είμαι μαζί σου. Του είπατε ότι εγώ θα είμαι μαζί σου. Του είπα ξεκάθαρα. Εάν κατέβω για δημοτικό σύμβουλο το 2023. Θα είμαι μαζί σου. Θα κατέβω μόνο μαζί σου. Όχι μόνο μαζί σου. Ξεκάθαρα. Μόνο μαζί σου. Γιατί ξέρω ότι θα κατέβει. Εγώ εκτιμώ ότι συνεργαστήκαμε. Ωραία. Είμαι αντιδήμαρχός σου. Σε στηρίζω. Θα είμαι μόνο μαζί σου. Αν το κατέβω για δήμαρχος, λογικό είναι να μην μπορώ να είμαι μαζί του. Ωραία. Και τελειώνει αυτή η κουβέντα. Το Σεπτέμβρη. Συνεχίζουμε λοιπόν κανονικά. Πάμε λοιπόν τώρα στο τώρα. Για να γίνει κατανοητό, να μην υπάρχουν παρερμηνίες. Λοιπόν, μέχρι εγώ πήγα στον κύριο δήμαρχο 4 φορές, του χτύπησα την πόρτα, λέγοντάς το ότι επειδή ήμουν συνηθισμένος μαζί με τον κύριο Λίγδα και τον κύριο Δήμαρχο το 20 και το 21 με τους αντιδημάρχους να κάνουμε μια κουβέντα οι τρεις μας, σαν αυτοί που είμαστε, να σου πω τα πρώτα κεφάλια εισαγωγικά, να το πούμε, το παρεξηγεί όρος, κάνουμε μια κουβέντα τι κάνουμε την επόμενη χρονιά. Επειδή αυτό λοιπόν δεν είχε γίνει, πήγα 4 φορές στον Δήμαρχο πριν τα Χριστούγεννα. Μου είπε ότι θα με καλέσει, δεν με κάλεσε. Πήγα πριν την πρωτοχρονιά, του είπα ότι εγώ θα φύγω στις 2 του μήνα και το ξέρεις. Έλα να μιλήσουμε, να δούμε τι θα κάνουμε, να ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Γιατί και εγώ έχω κάνει ένα προγραμματισμό στην ίδρυψη δικό μου. Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, δούλευα σκληρά να φτιάξω ένα προγραμματισμό της ίδρυψης για το επόμενο, για το 22. Mm-hmm. Συν το σύνδεσμο με τον κύριο Αρέθα και με τους συνεργάτες μου, το τμήμα. Δεν υπήρχε μάλλον χρόνος από τον κύριο Δήμαρχο να μιλήσει μαζί μου. Μπορεί το κατανοητό αυτό, είχε πάρα πολλά στο κεφάλι του. Λοιπόν, και φτάσαμε εγώ να φύγω για το εξωτερικό, να δέχομαι τηλεφωνήματα από διαφόρους και να ακούω πράγματα. Εγώ περίμενα το τηλέφωνο το δικό του, το οποίο τηλέφωνο ήταν 12 τη νύχτα, Τετάρτη προς Πέμπτη. Mm-hmm. Που μου ανακοίνωσε ότι δεν θα είμαι αντιδήμαρχος σύντροφης, και αν σκέφτομαι, μου είπε ότι έχει μια αντιδημαρχία κενή. Του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει ο τίτλο αντιδήμαρχο. Δεν με ενδιαφέρει να έχω ένα τίτλο και μια καρέκλα. Εμένα με ενδιαφέρει, του είπα, να τελειώσω το θέμα τη σύνδεση. Αποφάσισε, είναι απόφαση πολιτική δικιά σου, να μπει κάποιο άλλο. Με ρώτησε για τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Σκληρό,
για την υποψηφιότητα του κ. Σκληρού σαν αντιδήμαρχο σύνδεσμο, είπα ότι είναι η καλύτερη επιλογή, γιατί ο κ. Σκληρό σε μένα, εκτό από αντιπρόεδρο στο σύνδεσμο με επιλογή μου, φίλε, έχω μια προσωπική φιλία, ένα αξιόλογο άνθρωπο. Πιστεύω ότι θα δώσει Λευκάδα αυτό που μπορεί να έλειπε από μένα, που είχα δύο καρπούλε σε μια μασχάλη. Έχω μια άριστη συνεργασία με τον κύριο Σκληρό, γιατί να δεν σα κρύβω ότι από την ημέρα που ανακοινώθηκε αυτό το πράγμα, έχω να μην πω εκατοντάδες, δεκάδες τηλεφωνήματα από προέδρους, από πολίτες τη Λευκάδος, από που ανησυχήσαμε. Γιατί όπως θα τα πούμε και σε λίγο, θα κάνω μια ανασκόπηση, το τμήμα έχει φτάσει σε ένα επίπεδο να έχει βάλει μια βάση και να πηγαίνει μπροστά. Μάλιστα. Εγώ λοιπόν, όπως είπα και σα το λέω και εσά και το λέω και δημόσια, είτε είμαι αντιδήμαρχος σύνδεσμος, είτε δεν είμαι αντιδήμαρχος σύνδεσμος που δεν είμαι, εγώ θα είμαι δίπλα στον κύριο Σκληρό, δίπλα στους πολίτες, δίπλα στους προέδρους, να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν με ενδιαφέρει ο τίτλος αντιδήμαρχος. Με ενδιαφέρει ότι εγώ έβαλα ένα όραμα, έχω ένα όραμα, έχω μια βάση, βέβαια σε συνεργασία και με τον δήμαρχο, αυτό είναι στο Δήμο Λευκάδας δήμαρχος αυτή τη στιγμή, και σε συνεργασία με τον δήμαρχο, θα γραφτεί και άριστο όπως είχαμε και σήμερα, εγώ θα είμαι δίπλα τους και θα βοηθήσω και από το σύνδεσμο, από το μετερίζικη που έχω αναλάβει. Ωραία. Να λύσουμε το πρόβλημα όσο μπορούμε να το φτάσουμε παραπάνω, ώστε η Λευκάδα και αυτό το καλοκαίρι να έχει, αν μπορούμε να πούμε πάρκια, αν δεν το πούμε πάρκια, να είναι στο 80%, στο 70% τελειωμένο το κομμάτι της σύγκρευσης με τα νέα δεδομένα. Ωραία. Η Λευκάδα, όπως ξέρετε κύριε Κουνιάκη, πέρυσι είχε πενταπλάσιο κόσμο από το 19. Θα πάμε σε αυτά, κύριε Λιβιτσάνε, θα πάμε σε αυτά και στην κριτική που έχει ακουστεί. Θέλω λίγο να κλείσουμε όμως το πρώτο το κεφάλαιο. Αν σας ρωτούσα, αν ευνηδιαστήκατε από το τηλεφώνημα του κύριου Καλού ή αν το είχατε υποπτευθεί, τι θα μου απαντούσατε? Δηλαδή, θέλω να πω τώρα, εσείς μας περιγράφετε αυτή τη συζήτηση το Σεπτέμβρη, από την άλλη όμως μεσολάβησαν κάποιες εξελίξεις που θέλω λίγο να τις σχολιάσετε, γιατί οι δικές μου πληροφορίες θέλουν, όταν εσείς για παράδειγμα ανακοινώσατε ότι γράφεστε στην εκλογική διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας, κύριε κάτι που... θα διακόψω. Παρακαλώ. Εγώ δεν ανακοίνωσα ποτέ τίποτα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όταν εμείς συζητούσαμε, γιατί το όνομά σας γραφτήκατε στη Νέα Δημοκρατία, έγινε ένας δημόσιος διάλογος. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Εσείς δεν ανακοινώσατε τίποτα. Ωστόσο, ισχύει το γεγονός πως όταν αυτό έγινε γνωστό, ήρθατε σε μία συνεννόηση με τον Δήμαρχο Λευκάδας. Δηλαδή, όταν το όνομά σας βγήκε στο ότι γραφτήκατε στη Νέα Δημοκρατία και ουσιαστικά εμείς τότε συζητούσαμε και κάναμε λόγο για βλέψεις δικές σας την επόμενη μέρα στο συγκεκριμένο χώρο, που θέλω και την απάντησή σας πάνω σε αυτό, και είχε μιλήσει και ο κύριος Κιαδαρέζης εδώ δημόσια, είχαν μιλήσει και άλλοι εδώ, όπου έλεγαν ότι θα κληθείτε να απαντήσετε πάνω σε αυτό. Και να το κλείσω να πω, υπήρξε και μία ανάρτηση που ερμηνεύτηκε ποικίλο τρόπο και από τον κύριο Σολδάτο, που δεν σας ανέφερε. Φωτογράφησε όμως το όλο σκηνικό. Θέλω λίγο την απάντηση σε αυτό. Δηλαδή, θεωρείτε ότι το ενδεχόμενο να συνεργαστείτε, να έρθετε πιο κοντά με τη Νέα Δημοκρατία, που έχετε και κάποιες φιλικές σχέσεις με στελέχη της, επηρέασε τις αποφάσεις του κύριου Καλού? Να απαντήσω. Α, βεβαίως. Να βάλουμε τη σειρά τα πράγματα. Ναι. Εγώ γράφτηκα στη Νέα Δημοκρατία με μια ηλεκτρονική εγγραφή. Με δικιά μου ψηφιακή κάρτα πληρώθηκε, χρεωστική τέλος πάντων, όπως τα λέγαμε πρόβλημα. Δεν ενημέρωσα κανέναν και δεν είχα καμία βλέψη στο να εκμεταλλευτώ την εγγραφή μου στη Νέα Δημοκρατία για την επόμενη μέρα. Ναι. Εγώ γράφτηκα στη Νέα Δημοκρατία, είμαι από το 2000 που διαγράφτηκα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, γιατί είχα κάποιες άλλες απόψεις από αυτούς, χωρίς να είμαι σε κάποιο πολιτικό χώρο γραμμένος. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Επιλογή μου λοιπόν ήταν να εγγραφώ σε ένα κόμμα πλέον, γιατί αφού είμαι πολιτικοποιημένος πρέπει να έχω και μια ταυτότητα. Θαυμάζω τη δουλειά του κυρίου Μητσοτάκη σαν πρωθυπουργό. Αυτή είναι η απάντηση που σας δίνω λοιπόν σε αυτό. Δέχομαι ότι ένας τεχνοκράτης που μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά, και έκανα την επιλογή μου να γραφώ στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ δεν γράφτηκα στη Νέα Δημοκρατία για να ξεπληρώσω καμία επιταγή που είπε ο κ. Σοβάτος ως προς τον κ. Μπουρδάρα. Ο κύριος Σολδάτος δεν ξεχνάει κάτι, ότι ο κύριος Μπουρδάρας ήταν δίπλα του στις εκλογές, πήρε ένα μεγάλο ποσοστό στις αυτοδιοικητικές εκλογές και έχασε τον κύριο Καλό. Δεν έχασε από μένα. Αυτό δεν κατάλαβε τότε με την ανάρτηση του κύριου Σολδάτος. Εγώ ήμουνα απλά ο μόνος ανεξάρτητος στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 19 και χωρίς καμία βάση και κανέναν από πίσω. Βγήκαμε 50 ανθρώποι που θέλουμε το καλό του τόπου, πήραμε ένα ποσοστό για μας
ικανοποιητικότατο. Μπορούσαμε να πάμε και πιο κάτω και πιο πάνω. Το 10% μας εδραίωσε σαν να παίξουμε τον πολιτικό ρόλο στο Δήμο Λευκάδας την επόμενη μέρα και μετά την απόφαση του κ. Μητσοτάκη να κάνει τη συμπράξη στις παρατάξεις. Είμαστε δηλαδή μια καλή επιλογή για τον εκάστοτε δήμαρχο. Ο κ. Καλός μας το πρότεινε. Είμαστε στην αυτοδιοίκηση. Μπήκαμε στο Δήμο. Δεν φοβηθήκαμε. Μπήκαμε εκεί και πήραμε. Αν ξέρετε καλά ότι οι δύο αντιδημαρχίες που είχε η κοινωνία πολιτών ήταν ίδρυψη, αποκέντρωση και καθαριότητα πράσινο. Αυτές τις δύο αντιδημαρχίες του Δήμου Λευκάδας τις είχε μέχρι προχθές η κοινωνία πολιτών και έχει μία με τον κύριο Αργυρά αντιδήμαρχο στην καθαριότητα πράσινο. Εμείς λοιπόν μπήκαμε μπροστά και δεν φοβηθήκαμε κανέναν και τίποτα. Ο κύριος Σολδάτος θέλοντας να θολώσει τα νερά, γιατί ξέροντας ότι ο κύριος Μπουγδάρας θα ήταν ο επόμενος πρόεδρος της ΔΕΠ, έβγαλε μπροστά εμένα. Έκανε το ίδιο λάθος που έκανε και αν θυμάστε με την ανακοίνωσή του πριν τη δεύτερη Κυριακή με τον κύριο Καλό και πάλι το αποτέλεσμα δεν τον δικαίωσε. Μάλιστα. Εγώ με τον κύριο Σολδάτο έχω μια πολύ καλή σχέση. Έχω μια πολύ καλή σχέση, το ξεκαθαρίζω, δεν έχω κάτι με τον άνθρωπο. Έχω μια πολύ καλή σχέση και παλιά πελάτης μου και φίλος και μιλάγαμε και μιλάμε και πολλές φορές στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Βέβαια, όταν του ζήτησα κάτι, δεν με πήρε πίσω τηλέφωνο, αλλά δεν πειράζει, να είναι καλά. Και από εκεί και πέρα. Απλά ήθελε να δείξει, να θολώσει τα νερά ως προς εκείνη την Μπουρδάρα. Το αποτέλεσμα όμως δεν το δικαίωσε, γιατί ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας δεν διοικείται πλέον από πολιτικές του παρελθόντος. Ξέρει, ανακοινωνημερώνεται, βλέπει έναν άνθρωπο υγιή, τον κύριο Μπουρδάρα. Έχει πάει μπροστά το κόμμα στη Λευκάδα, πήρε μεγάλο ποσοστό στις βουλευτές, αν θυμάστε καλά, βοήθησε τον κύριο Καβαδά, ήταν δίπλα στον κύριο Καβαδά, στηρίζει κάθε προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας. Ωραία. Και να χαίρομαι που τον έχουμε και πρόεδρο στην ΔΕΠ. Δηλαδή. Ωραία. Κύριε Λιβτζάνε, πάνω ούτε σε αυτό. Ούτε τον στήριξα, να σου και να ξεκαθαρίσω. Ούτε τον στήριξα, ούτε πήγαν. Γιατί αν ήθελα να στηρίξω τον κύριο Μπουδάρα, όπως σας είπε και ο κύριος Καδαρής, γιατί άκουσα τη συνέντευξή του, θα του είχα γράψει 200 άτομα και θα έπρεπε 200 ψήφου παραπάνω. Και θα ήμουν εγώ εκεί. Ωραία. Εγώ ήταν καθαρά δικιά μου επιλογή. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι να λέγονται και να γράφονται. Δέχομαι αυτό που λέτε. Αλλά θέλω λίγο, αν μου επιτρέπετε. Τον κύριο Κουντούρη και τον κύριο Κοσμά. Ένα λεπτό. Ναι. Να το κλείσω αυτό, σας παρακαλώ. Θέλω να το κλείσω. Ναι. Τον κύριο Κουντούρη και τον κύριο Κοσμά που είπαν για ηθικές, για να τους εξηγήσω και αυτά, δεν νομίζω σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα να δίνω εγώ αναφορά στο αν θέλω να εγγραφώ σε ένα κόμμα το οποίο λέει ότι είναι ελεύθερο και δημοκρατικό. Οπότε η απάντησή μου στους κυρίους αυτούς είναι αυτή, ότι εγώ έκανα την επιλογή μου. Όποιος τη σέβεται, τη σέβεται. Όποιος τη σέβεται, να ψάξει αλλού να βρει κάτι άλλο. Μάλιστα. Θέλω λίγο σε αυτό να μείνω με την έννοια και θέλω λίγο να μου λύσετε μια πορεία γιατί το συζητήσαμε αυτό στο δημόσιο λόγο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ο κύριος Καλός, στη δεδομένη χρονική στιγμή, συνεργάζεται με τον κύριο Σολδάτο. Και οι πληροφορίες θέλουν να υπάρχουν δύο τάσεις στη Νέα Δημοκρατία, όπως συζητήσαμε και με τον Γιώργο τον Γαβρίλη. Η μία τάση να κατέβει αυτόνομος υποψήφιος και η άλλη τάση να υποστηριχτεί αυτή η συνεργασία την επόμενη μέρα και ο κύριος Καλός να έχει και τη στήριξη, δεν ξέρω αν θα γίνει με επίσημο τρόπο, αλλά να έχει και τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω λοιπόν τώρα να σας ρωτήσω, ως δήμαρχος, ο κύριος Καλός, όταν βλέπει ότι ένας στενός συνεργάτης γράφεται στη Νέα Δημοκρατία, μπορεί να μην το λέτε, το ανακαλύψαμε, το είδαμε, δεν θα ένιωθε περίεργα, κύριε Λιβιτσάνε, δηλαδή δεν θα σας έπαιρνε τηλέφωνο να σας ρωτήσει «Γιάννη, τι συμβαίνει εδώ τώρα, τι γίνεται?» Γιατί προφανώς για την επόμενη μέρα και ο κύριος Καλός μαζεύει τα κουκιά του και φτιάχνει τις συνεργασίες του. Κύριε Γουνιάκη, δεν το παρέλειψα να σου το απαντήσω αυτό και συγγνώμη. Ο κύριος Καλός, πριν εγγραφώ εγώ στη Νέα Δημοκρατία, ήταν ενήμερος. Μπήκα στο γραφείο του και του είπα: ωραίο. Δήμαρχε, εγώ ωραίο. Να ξέρεις, θα γραφτώ στη Νέα Δημοκρατία, γιατί θέλω να πω σε αυτή την τέλος πάντων, στο πολιτικό, πολιτικό κόμμα αυτό, να το ξέρεις, μη στο πούνε, γιατί εγώ πάντα. Να ξέρετε, στη ζωή μου είμαι ηθικός και τυπικός. Και τι απάντησε? Σέβομαι τον ανώτερό μου. Mm-hmm. Χαμογέλασε, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Δεν τον ενόχλησε δηλαδή λέει, το γεγονός. Να τον ενοχλήσει όταν ένας άνθρωπος είναι ξεκάθαρα μαζί του, επί 2,5 χρόνια είναι δίπλα του και του λέει τα πάντα, τον ενημερώνω κάθε μεσημέρι στο γραφείο και τον ενημερώνω για τα πάντα. Να τον ενοχλήσει ότι εγώ επέλεξα να είμαι στη Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω. Χαμογέλασε, δεν είπε κάτι, του είπα: θέλω να στηρίξω και τον Γιώργο τον Μπουδάρα γιατί είναι φίλος μου και του το είχα αποσχεθεί κάποια στιγμή ότι εγώ όπου είσαι θα σε βοηθήσω γιατί και στο επιμελητήριο. Και μιλάω για το επιμελητήριο, με είχε βοηθήσει πάνω να κατέβει και με τον κύριο Σπιταλαρέση, ξεκάθαρα πράγματα, αλλά και πάντα υπάρχουν μια προσωπική φιλία. Και ένα άνθρωπο ο οποίο εμένα με έχει στηρίξει και στην επαγγελματική μου ζωή, ο κύριο Σπιταλαρέση. Οπότε, όφυλα
Εκτός ότι την απόφαση μου σας την είπα για την μπήκα εκεί και στήριξα και τον Γιώργο τον Μπουρδάρα με την ψήφο μου. Μάλιστα. Δεν έπειρα ένα τηλέφωνο να ψηφίσει κάποιο τον Γιώργο τον Μπουρδάρα ή τον Γιάννη του 41. Αξιόλογοι και οι δύο δώσαν τη μάχη του. Ο κ. Μπουρδάρα είναι νικητή με ένα μεγάλο αποτέλεσμα και μακάρι να μπορέσει και αυτό να βοηθήσει τον τόπο να πάει μπροστά. Γιατί γι' αυτό ασχολούμαστε, κύριε Κουλιάκη, με την αυτοδιοίκηση και την πολιτική, για να πάμε τον τόπο μας μπροστά. Και θα ασχοληθούμε με αυτό. Όχι να λέγουμε αντιδήμαρχος ή δήμαρχος. Ωραία. Άρα λοιπόν, για να συνοψίσουμε το πρώτο κομμάτι, για να περάσουμε λίγο και στην ουσία για το έργο σας, το δεύτερο μέρος συζήτησης. Εσείς λοιπόν, συνοψίζοντας, πού αποδίδετε την απομάκρυνσή σας, στη βούληση του δημάρχου να διαχωρίσει το σύνδεσμο ή σε ένα πολιτικό παρασκήνιο? Γιατί εσείς τώρα μας λέτε εγώ είπα του Δημάρχου, του το εξήγησα, θα κρατώ στη Νέα Δημοκρατία, κανένα πρόβλημα, και είπατε ότι το Σεπτέμβρη κάνετε αυτή την κουβέντα, απλά χάθηκε λίγο η επικοινωνία σας στο τέλος. Δηλαδή, μας είπατε ότι προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον Δήμαρχο, προφανώς είχαν ελλειμμένες υποχρεώσεις, και μια ωραία μέρα σας παίρνει Τετάρτη βράδυ στις 12 και σας λέει, ξέρεις κάτι, διαλέγεις μια άλλη αντιδημαρχία που περισσεύει και βγαίνω. Δεν υπήρξε μια αντίδραση από εσάς, δεν υπήρξε ένα... Μα συγγνώμη, έχω ένα έργο να ολοκληρώσω. Να σας πω κάτι, κύριε Κουνιάκη. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω πολύ υπομονή στη ζωή μου και επειδή έχω δημιουργήσει πράγματα στη ζωή μου από μόνος μου, ναι, και με την παραμικρή βοήθεια κανενός, έχω μάθει στη ζωή μου να σέβομαι τις επιλογές των ανθρώπων που συνεργάζομαι. Ο κύριος Καλός, σας λέω, πήγα 4 φορές στο γραφείο του, δεν μπορούσα να μιλήσει, το καταλαβαίνω. Εγώ μετά έφυγα τις διακοπές μου και ήταν ενημερωμένος και γι' αυτό 15 μέρες νωρίτερα. Δεν ήθελε, μπορεί να μην ήθελε να θέσει επιτάπητο στο ζήτημα. Θεωρώ ότι είναι προσωπική του επιλογή αυτή το να έναν άνθρωπο που το στηρίζει από το 19 με λευκή πταγή, όχι να το βάλει στο περιθώριο, μην το παρεξηγήσουμε. Μου πρότεινε άλλες αντιδημαρχίες. Εγώ δεν ήθελα να πάρω άλλες αντιδημαρχίες, γιατί από το 19, όταν μπήκα στο γραφείο του Νίκου Τσοδάτη, του Γενικού Γραμματέα, που ήταν και ο Μπάμπης ο Καλός εκεί, και του είπα με λευκή επιταγή προχώρα, και συζητήσαμε και μου είπαν γιατί μου προτείνανε κάποιες αντιδημαρχίες, επέλεξα την ίδρυψη. Και την επέλεξα για ένα λόγο. Γιατί ήθελα να το λύσω, να προσπαθήσω να βάλω ένα λιθαράκι για να λυθεί αυτό το κακό σκήμενο της Λευκάδος των 30 τελευταίων χρόνων. Ωραία. Το ζήτημα όμως είναι, κύριε Λιβιτσάνα, και εδώ έχω πάρα πολλά ερωτήματα γι' αυτό. Το γεγονός όμως ότι δεν σας το επιτρέπει ο Δήμαρχος, δεν δείχνει προς τα έξω ότι προφανώς υπήρχε θέμα στο τμήμα της ίδρυυσης και της αποχέτευσης? Αν θεωρείτε, κύριε Κουνιάκη, θέμα, αν θέλετε να το συζητήσουμε αυτό, το συζητάμε αν υπήρχε θέμα. Πάντα ο αντιδήμαρχος ίδρυυσης επί πολλών χρόνων. Και αν ξέρω, για να σας δω ένα παράδειγμα, τον κύριο Δρακονταϊδή με τον κύριο Σέρβο, mm-hmm. πόσο ξύλο σε εισαγωγικά είχε φάει ο κόσμο Σέρβο? Βεβαίως, βεβαίως. Τα πρώτα 3,5 χρόνια. Φυσικά, φυσικά. Τον άφησε, έκανε το έργο του, σεβαστό, αποδεκτό. Ό,τι έκανε, το έκανε. Ολοκλήρωσε, κρίθηκε από την κοινωνία. Ωραία. Εσείς όμως αυτό δεν το κάνατε. Όχι, δεν το κάναμε. Δεν μου επιτρέψαμε να το τελειώσω το έργο μου. Αυτό θα το τελειώσουμε όμως με τον κύριο Σκληρό παρέα. Μάλιστα. Είναι κάθετος αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι στα πλαίσια μιας συμφωνίας. Χωρίς να το κουβεντιάσω, όχι, καμία συμφωνία δεν είναι. Απλά εσείς λέτε ότι εγώ. Άρα λοιπόν λέτε ότι εγώ, άσχετα με την επιλογή του Δημάρχου, εγώ παρόλα αυτά στηρίζω την επιλογή του κύριου Σκληρού και θα τον βοηθήσω όπου χρειαστεί για να ολοκληρώσουμε μαζί. Άρα νιώθω ότι δεν υπάρχει. Εγώ λέω κάτι, δεν το καταλάβατε μάλλον. Είπα ότι άσχετα με την επιλογή του Δημάρχου, όπως το λέτε, εγώ ηθικά, σαν Γιάννης Λιβιτσάνος, απλός δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Λευκάδας αυτή τη στιγμή, θα είμαι δίπλα στον αντιδήμαρχο κύριο Σκληρό, μάλιστα, ο οποίος μου το ζήτησε και το αποδέχτηκα για το καλό του τόπου. Μάλιστα. Για το καλό του πολίτη και το καλό της κοινωνίας. Όχι για το καλό του Γιάννη του Λιβιτσάνου ή του Μπάμπου του Καλού ή του Φίλου του Σκληρού. Για το καλό του τόπου. Εμένα, κύριε Κουνιάκη, όταν επέλεξα να κατέβω στις εκλογές σε ως υποψήφιος δήμαρχος, είπα στον κόσμο μια κουβέντα. Θα είμαι δίπλα σας στην καθημερινότητά σας. Ωραία. Και εγώ την καθημερινότητα του πολίτη την πήρα επόμου, να το πω έτσι όπως λέγαμε στρατό, επόμου, με 2 αντιδημαρχίες. Σωστά. Και παλέψαμε σκληρά και με τον Αργυρό και με τον Δήμαρχο, βέβαια, στη συνεργασία. Δεν το συζητάμε. Πάντα ο Δήμαρχος είναι συνεργάτης μας. Δεν το συζητάμε αυτό καθόλου. Mm-hmm. Δεν το αποκλείω εγώ τον Πάπη τον Καλό. Ο Πάπης ο Καλός είναι Δήμαρχος και μέχρι τώρα ξέρω πολύ καλά ότι είμαι από τους λιγοστούς αντιδημάρχους του που ενημερώνεται για τα πάντα και τον ενημερώνει για τα πάντα.
και όπως το έκανα και θα το κάνω και τώρα σαν σύνδεσμο σύνδεξης, θα ενημερώνω και τον κύριο Καλό και τον κύριο Αποστολάκη και τον κύριο Βάγλα που είναι τα μέλη μου. Ωραία. Το σύνδεσμο. Κύριε Λιβιτσάν. Απλά θα είπα ότι θα είμαι δίπλα στο σκληρό το κλίπο για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη βάση που έχουμε βάλει. Το τμήμα ίδρυυσης μου λέτε για προβλήματα, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ωραία. Θα πάμε σε αυτό. Θα μου δώσετε 5 λεπτά. Θα μου δώσετε 5 λεπτά να πάω σε διαφημίσεις και μετά το δεύτερο 20 λεπτό θα είναι μόνο για το τμήμα ίδρυυσης. Μόνο θέλω να σας κάνω μια ερώτηση γιατί έχω πολλές και τις γκρουπάρω. Στηρίζετε πλέον τον κύριο Καλό? Στηρίζω. Καταρχάς με τον κύριο Καλό είμαστε συμπράτησες παρατάξεις και είμαστε εκεί ακόμη. Δεν έχουμε φύγει. Ούτε καμία ανακοίνωση από την κοινωνία πολιτών βγήκε για ανεξαρτητοποίηση. Δεν ξέρω τι θα γίνει κιόλας. Στηρίζω τον κύριο Καλό όπως τον στηρίζω μέχρι 2,5 χρόνια στις επιλογές του Δήμου που θα πάνε τον τόπο μπροστά. Δεν θα στηρίξω καμία επιλογή για προσωπικό όφελος κανενός. Μόνο για τον τόπο. Άρα λοιπόν θέλετε να πείτε όπου υπάρχει κριτική ότι πλέον όπου δεν συμφωνείτε με τις επιλογές του θα είστε επικριτικός πλέον ή θα συνεχίζετε να ψηφίσετε τα πάντα? Ψήφιζα μέχρι σήμερα τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής όντας στη Δημοτική Αρχή. Ναι. Οι επιλογές της Δημοτικής Αρχής ήταν σε συνεργασία όλων των αντιδημάρχων και του κύριου Καλού. Δεν ξέρω ο κύριο Καλό μόνο του. Ήταν και ο κύριο, είμαστε 11 αντιδημάρχοι με τον κύριο Καλό 12. Οι επιλογές λοιπόν της διοίκησης ήταν σε όλοι και αποδεκτές. Είτε διαφωνούσαμε είτε συμφωνούσαμε, βγάζαμε ένα μέσο όρο και το καταθέταμε. Mm-hmm. Ήταν αποδεκτές. Τώρα λοιπόν, εγώ όντας εκτός Δημοτικής Αρχής και επιλογής μου γι' αυτό και σαν Δημοτικός Σύμβουλος, θα στηρίξω την κάθε επιλογή που εγώ πιστεύω θα πάει μπροστά τον τόπο. Μάλιστα. Μέχρι σήμερα στηρίζω τις επιλογές της Δημοτικής Αρχής που πιστεύω θα πάει μπροστά τον τόπο. Μάλιστα. Αν ήταν όλες ναι, είναι όλες ναι. Πίστευα λοιπόν ότι αυτό το έργο που ξεκινήσαμε και θα τον ολοκληρώναμε το 2023, θα βγάζει ένα πρόσημο θετικό στην κοινωνία και στον πολίτη της Λευκάδος. Οι επιλογές βέβαια στη ζωή μας έχουμε και άλλα πράγματα, είναι και πράγματα που δεν μπορούμε να τα... Κύριε Λιβιτσάνε, για να πάω σε διαφημίσεις, επειδή νιώθω και το λένε εδώ οι φίλοι ότι δεν είστε... Θέλω να σας ρωτήσω, αν βάλω ο τίτλος από πομπή του Γιάννη Λιβιτσάνου, από αντιδήμαρχος ίδρυυσης αποχέτευσης, είναι σωστός? Να το πω αλλιώς εγώ. Ναι. Να σας πω αλλιώς τον τίτλο αυτόν. Ναι. Είναι απλά πολιτική απόφαση του Δημάρχου Λευκάδας. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Είναι πολιτική απόφαση την οποία εσείς λέτε ότι δέχεστε και για το καλό του τόπου θα συνεχίσετε να στηρίζετε την ίδρυυση και την αποχέτευση και τον κύριο Σκληρό. Εσείς, δηλαδή, αν εγώ δεν την αποδεχόμουν την πρόταση, δεν θα γινόταν, θα άλλαζε κάτι. Θα υπήρχε μια. Προσέξτε λίγο, θα υπήρχε. Εσείς εδώ αυτή τη στιγμή. Και σας τιμά αυτό. Εσείς εδώ αυτή τη στιγμή και σας τιμά αυτό. Βγαίνετε και λέτε ότι. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ήθελα να ολοκληρώσω το έργο. Πίστευα ότι θα τα καταφέρω και θα πάμε να το υπερασπιστείτε σε λίγο. Από εκεί και πέρα, ο Δήμαρχος Λευκάδας είχε μια άλλη άποψη. Εγώ όμως, βάζοντας το καλό του τόπου επάνω, ίσως μετριάζω την πολιτική μου πικρία και στεναχώρια. Και θα στηρίζω τον νέο αντιδήμαρχο στην προσπάθεια αυτή. Να απαντήσω. Ναι. Καταρχάς, δεν έχω καμιά πολιτική καμιά πικρή και στενοχώρια για την απόφαση του κ. Δημάρχου. Έχω μάθει, σας είπα και πάλι, ζωή μου να δέχομαι τις αποφάσεις των συνεργατών. Είναι επιλογή του, θα κρυθεί από την επιλογή του. Εγώ αυτό που είπα και λέω και σας είπα και από την αρχή ότι εγώ με τον κύριο Καλό έχω μια άριστη σχέση. Ναι. Γιατί είχατε πει κάποια στιγμή ότι έχω τυπικές σχέσεις. Έχω μια άριστη σχέση. Εγώ προσωπικά, αν ο ίδιος θεωρεί ότι οι σχέσεις μας είναι τυπικές, είναι πρόβλημα δικό του, δεν είναι δικό μου. Λοιπόν, ας αναλογιστεί αυτός γιατί αν θεωρεί τις σχέσεις μας τυπικές. Εγώ δεν έχω καμία πολιτική, καμία πικρή και καμία στενοχωρία γι' αυτό. Γιατί επιλογή μου είναι να μπορούσα να παρατηρήσω. Αυτό και το σύνδεσμο, ξέρετε. Να πω ότι φεύγω τελείως και εκεί θα έλεγα ότι τελειώνω, λύνω γόρδιους δεσμούς με τη Δημοτική Αρχή. Ήταν πολύ απλό να κάνω μια παρέτηση από το σύνδεσμο και να φύγω. Είπα όμως ότι είναι επιλογή του. Εγώ στηρίζω την επιλογή του. Τον κύριο Σκληρό τον στηρίζω ήδη από το τηλέφωνο με δεκάδες τηλεφωνήματα καθημερινά στις διακοπές μου. Μπορούσα να μην σηκώνω κανένα τηλέφωνο και ξέρετε πολύ μεγάλες διακοπές είναι ιερό δικαίωμα του ανθρώπου να ξεκουραστεί. Ο κύριος Σκληρός είναι εδώ ζωντανός, θα τον βγάλετε στον αέρα και θα σας το επιβεβαιώσει. Ότι του είπα, θα είμαι δίπλα σου και μην αγχώνεσαι. Γιατί ο κάθε αντιδήμαρχος, επειδή η ίδρυυση, κύριε Κουνιάκη, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ ρευστό, δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να επαναλάβει ένα χαρτοφυλάκι όταν Ωραία. Είναι μια βάση. Και επειδή είμαστε 2 χρόνια πριν τελειώσει η δημοτική θητεία
η Δημοτική Αρχή αυτή τη περίοδου, στις 19-23, αν έπρεπε κι εγώ ηθικά και πιο πολύ για τον τόπο, για τον πολίτη, για τους προέδρους που με πήραν τηλέφωνο και τους ευχαριστώ και μου είπαν σε στηρίζουμε, προχώρα, το πας καλά το πράγμα. Δεν ξέρουμε γιατί έγινε αυτό. Προχώρα όμως μαζί σου, βοήθησε μας και εμάς. Δηλαδή, ποια είναι η απάντηση, η ερώτηση του κάθε Προέδρου. Τι κάνουμε εμείς τώρα, Γέννη? Τα έχουμε μαζέψει, τα έχουμε φτιάξει, τα έχουμε εκβεντιάσει, έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο. Τι κάνουμε τώρα, πάλι από την αρχή. Κύριε Λιβιτσάνε, όλη η απορία. Έχω εκατοντάδες ερωτήματα να σας θέσω. Δεν θα τα προλάβουμε όλα. Θα μου δώσετε μόνο 5 λεπτά, παρακαλώ πολύ, να πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Να πιείτε λίγο νερό και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, αν με επιτρέπετε. Λοιπόν, σας δίνουμε έτσι λίγο χρόνο.